Αυτός είμαι εγώ και εδώ ψάχνω τη νέα μας περιπέτεια. Πήρε λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι υπολόγιζα. Αλλά τελικά το βρήκα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πείσω τη Μαργαρίτα, αν και πιστεύω πως θα τρελαθεί με την ιδέα. Λοιπόν, τι λες, πώς φαίνεται η ιδέα? Αφού μάζεψα τα απαραίτητα για το ταξίδι, μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε. Η Μαργαρίτα είχε ξετρελαθεί. Μου κράτησε συντροφιά σε όλη τη διαδρομή. Και μετά από 2,5 ώρες δρόμου, που μου φάνηκαν για 10, τελικά φτάσαμε στο κεντρό δάσος, νότια του Μοχανίου. Η περιπέτεια είχε μόλις ξεκινήσει. Βασάνων, καταφέραμε και βρήκαμε το καλύτερο φιλέτο γης σε αυτή την περιοχή. Εδώ θα είναι το κρεβάτι μας για τις επόμενες 2 νύχτες. Θα ανοίγουμε την πόρτα μας το πρωί και θα βγαίνουμε απευθείας στο γαλάζιο. Μου βγήκε ο πάτος να φέρω τα πράγματα από το αυτοκίνητο. Έχει μια ανηφόρα περίπου 10 λεπτά, γιατί αφήσαμε τα μάξι κάπου ψηλά πάνω στο βράχο που ήρθαμε. Κατεβήκαμε ένα μονοπατάκι σχετικά εύκολο. Και τώρα καταλήξαμε σε αυτή τη φοβερή παραλία μέσα στους κέντρους. Βεβαίως έχουμε και γειτόνους, από ό,τι φαίνεται κάνουν εδώ πέρα. Κάνουν κάμπινγκ, είναι 1, 2, 3, οπότε θα έχουμε και παρέα, θα έχουμε μουσική. Ίσως να γνωρίσουμε και κόσμο, να μοιραστούμε και τα ποτά μας. Λοιπόν, θα βοηθήσεις λίγο να στήσουμε? Ναι. Πάμε. Πρώτος κανόνας της σκηνής, βάζεις το υπόστρωμα. Μετά βάζεις τη μεγάλη σκηνή από πάνω το κάλυμα και εσωτερικά βάζεις αυτή που θα κοιμηθείς. Αυτό είναι το απ' έξω, το τσαρδί μας. Παιδιά, είναι απίστευτα δύσκολο, απίστευτα δύσκολο. Συγκεκριμένη σκηνή είναι πολυκατοικία. Εκμεταλλευόμαστε τους κέντρους για να έχουμε τα πράγματά μας και έχουμε φτιάξει όλο αυτό το παράπηγμα. Ευχαριστούμε την Campus, δεν είναι χορηγός, αλλά θα ήθελα να φέρει καμιά σκηνή πιο μικρή, το δεχτούμε. Το χειρότερο μέρος μπορούσα να βρω. Τελικά έχει τόσο αέρα σήμερα, που αν δεν την είχα δέσει εδώ πέρα, τώρα θα ήταν κάπου απέναντι. Τουλάχιστον δεν θα έχουμε τριαντάρι, αλλά θα έχουμε μόνο αέρα για 2 μέρες. Ατελείωτο αέρα. Είναι απίστευτη σκηνή. Μαραριτό, εδώ βλέπω ότι την έχει βολέψει μια χαρά. Έχουμε να φάμε χώμα, ε. Το πιο ωραίο κομμάτι είναι η θέα. Ωραία, μπορεί να μας έχει ξεσκίσει ο αέρας και μπορεί να έχει αέρα για τις επόμενες 2 μέρες, αλλά ανοίγεις τη σκηνή σου και είσαι εδώ. Ανοίγεις τη σκηνή σου και είσαι εδώ. Πρέπει να σας πω ένα πράγμα. Αυτό εδώ είναι κινητό τηλέφωνο. Όλοι μας έχουμε. Όταν το ανοίξεις και πας εδώ. Έχει ένα αεροπλανάκι. Αυτό το αεροπλανάκι δεν το επιλέγουμε μόνο όταν είμαστε σε αεροπλάνο. Αυτό το αεροπλανάκι, όπως ξέρετε, είναι αυτό που κόβει το σήμα, το ίντερνετ, τα πάντα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Και αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς συχνά πυκνά. Ο μόνος λόγος να ανοίξει αυτό το κινητό θα είναι να πάρω ένα τηλέφωνο να δω αν είναι καλά τα παιδιά μου και κανένας άλλος λόγος. Για 2 μέρες γίνεται ένα καλό restart. Παρατηρώ καθώς περπατάω πάνω κάτω την παραλία είναι όλο και περισσότερο κόσμο να κάνει κάμπινγκ. Εκεί μάλιστα είναι άλλες 2 σκηνές. Εκεί κάπου έχουν στήσει. Φαίνεται ότι το βράδυ αποκτά μια άλλη ζωή η παραλία. Ήδη είναι κάτι παλικάρια πίσω που έχουν βάλει τεκνό μουσική σε ηχεία. Πιο πάνω εκεί που μένω είναι μια παρέα 2-3 ζευγαράκια που έχουν στήσει 2 σκηνές. Και παραδίπλα δεν είμαστε μόνοι. Οπότε καλό είναι να σταματήσουμε λίγο, όπως είπα και πριν, τα κινητά, τα social, τα stories, τις μαλακές αυτές. Να ζήσουμε λίγο στο 1996 και να αναγκαστούμε να κάνουμε φιλίες, να αναγκαστούμε να μιλήσουμε με όλους αυτούς, να μοιραστούμε ένα κρασάκι απόψε, να μοιραστούμε μια ωραία κουβέντα, να έχουμε κάτι να θυμόμαστε από όλα αυτά, τέλος πάντων. Έτσι ώστε να μην φυσάει από εδώ
για να βάλω τον καζάκι να φτιάξουμε σου πίτσα. Θα μου πει σούπα καλοκαιριάτικα. Αυτό βρήκαμε να πάρουμε. Άρχισε να ανοιχτώνει. Τι άρχισε να ανοιχτώνει, δηλαδή έχει νυχτώσει για τα καλά. Η φάση εδώ είναι μπρικάρα. Γκαζάκι. Γκαζάκι με πάρα πολύ προσοχή. Στην περίπτωση που δω οτιδήποτε περίεργο το έχω σβήσει και απλά έχουμε πιει νερό. Βεβαίως έχουμε ντοματούλες, σαγκουράκια, τα έχουμε κάνει όλα εδώ πέρα. Είναι απλά σειρώμενο αυτό. Χυλός βρώμης, μιλώ και κανέλα, όχι. Σούπα με νούτλες. Καρμπονάρα, σούπα με νούτλες. Λοιπόν, τι μου αρέσει περισσότερο από όλα, πήγε η Μαργαρίτα και το στόλισε. Το έχει κάνει χριστουγεννιάτικη. Την έχει κάνει τη σκηνή χριστουγεννιάτικη. Και από εδώ είναι η κουζίνα μας. Από εδώ είναι η κουζινούλα μας. Η φτωχοκουζινούλα μας. Σου αρέσει? Αν μπορούσε η κάμερα να δείξει πόσα αστέρια έχει ο ουρανός επάνω, δυστυχώς δεν μπορεί να τα καταγράψει. Αλλά τουλάχιστον θα είναι η πρώτη μέρα που θα είμαστε ήρεμοι. Ελεύθεροι. Και άντε να δούμε πώς θα είναι το πρωινό. Λοιπόν, τα πράγματα ήταν τραγικά την πρώτη νύχτα. Φυσάει από τις 2,5 ώρα, 2 η ώρα. Είμαι ξύπνιος από εκεί μέχρι τις 5. Επιπλήθηκα μία ώρα μόνο. Έχω πάρει ντοματούλες, αγκουράκια και άλλα διάφορα. Πάνω να τα ξεπλύνω στη θάλασσα. Λοιπόν, δυστυχώς η φάση δεν είναι για άλλο κάμπινγκ. Από εδώ όλοι ξεστήνουν σιγά σιγά τις σκηνές τους. Οπότε αυτό το πράγμα εδώ πρέπει να ξεστηθεί πολύ γρήγορα. Αυτό ήταν το τέλος του κάμπινγκ. Θα κλείσω με μία τελευταία σκηνή από τα 5 μποφόρ αέρα, αλλά από αυτή την υπέροχη παραλία. Οκ. Πάμε να κατασκηνώσουμε στο άμμο σου.